Δικηγορικού κόσμου των Χανίων που αφορούσε στη διατήρηση των δύο εφετείων Δυτική και Ανατολική Κρήτη να ικανοποιείται, το σχέδιο νόμου με τι αλλαγέ στο δικαστικό χάρτη τη χώρα αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή χωρί αντιδράσει από του δικηγορικούς συλλόγου Χανίων και Ρεθύμνου. Η Κρήτη είναι μια σφόδρα αναπτυσσόμενη περιοχή όπου η δικαιοσύνη θα πρέπει να υπηρετεί του πολίτε και είναι τόσο μεγάλο όγκο τη δουλειά που πρέπει να έχουμε αυτά τα δύο συγκεκριμένα. Εφετία. Η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων τη χώρα ενημερώθηκε για τι βασικέ αλλαγέ που προβλέπει το σχέδιο νόμου με κυρίαρχη την ενοποίηση του πρώτου βαθμού απονομή τη δικαιοσύνη που αποτελείται από τα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία. Έτσι, διατηρούνται τα εφετεία Ανατολική Κρήτη στο Ηράκλειο και Δυτική Κρήτη στα Χανιά και παραμένουν ω έχουν τα πρωτοδικεία Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασίθιου. Καμία μεταβολή δεν προβλέπεται στον δικαστικό χάρτη του Ρεθύμνου ενώ στο Ηράκλειο καταργούνται τα ειρηνοδικεία Πύργου και Καστελίου. Στο Λασίθη καταργείται το ειρηνοδικείο Ιεράπετρα και στα Χανιά το ειρηνοδικείο Βάμου, το οποίο καθίσταται περιφερειακό πρωτοδικείο με έδρα στο εφιστάμενο κτίριο. Σε αυτό θα εκδικάζονται πλέον οι υποθέσει των Δήμων Αποκορώνου και Σφακίων, όπω και οι ποινικέ αρμοδιότητα του μονομελού πρωτοδικείου. Συνεπώ έχουμε μία πλήρη αναβάθμιση του Ειρηνοδικείου Βάμου, το οποίο από Ειρηνοδικείο γίνεται πλέον περιφερειακό πρωτοδικείο, όπου θα έχει σαφέστατα μεγαλύτερο αντικείμενο ύλη και περισσότερες αρμοδιότητες. Αυτό για μας αποτελεί <coughs> μία πλήρη ικανοποίηση του αιτήματο του αγώνα που είχαμε κάνει, διότι πλέον στα Χανιά δεν επέρχεται μία μεταβολή για πλήρη δικαίωση του αιτήματο και του αγώνα του, μιλάω ο δικηγορικό σύλλογο Χανίων. Στο νομό Χανίων, στο εφετείο Κρήτη, έχουμε και ένα καινούργιο δεδομένο που εκτό από τι αγροτικέ φυλακέ τη Αλιά, έχουμε και μία από τι μεγαλύτερε φυλακέ τη Ελλάδο, την Κρήτη Ένα. Που αυτό συνεπάγεται μία ύλη για το εφετείο και αν τυχόν ήθελε, έχουμε κατάρκηση... Θα είχαμε τεράστια προβλήματα με το θέμα των μεταγωγών και των εκδικάσεων τη Η αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη τη χώρα χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη μια βαθιά τομή και ένα εγχείρημα που αναμένεται να αντιμετωπίσει δικαστικά παράδοξα και αγκυλώσει δεκαετιών που δημιουργούσαν προβλήματα και καθυστερήσει.